Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας. το ρεπορτάζ λέει και οι εφημερίδες γράφουν ότι τα βρήκατε. Υπάρχει μια ταύτιση απόψεων με την κυρία Ελένη Θεοχάρουση του κινήματος Αλληλεγγύη όσον αφορά την κοινή πορεία στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Έτσι έχουν τα πράγματα. Δεν θα κουφίσει να το δώσω, αλλά να θεωρήσω ότι είτε προβλήματι θελήμι, είτε βιάζονται για ειδήσεις, είτε κάτι ξέρουν περισσότερο από εμένα. Να ξέρουν κάτι περισσότερο, δεν γίνεται κάτι περισσότερο, αλλά μπορούν να κάνουν υποθέσεις. Ναι. Όλα γίνονται σε αυτό το μήνυμα. Ναι. Εμείς έχουμε πάρει την περασμένη εβδομάδα απόφαση για να ξεκινήσουμε επίσημα διαβουλεύσεις με την κυρία Θεοχάρους. Σήμερα το πρωί έχουμε εκτελεστικό γραφείο για να συζητήσουμε σε επίπεδο εκτελεστικού γραφείου πώς θα εφαρμόσουμε αυτή την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Άρα σε αυτό το σημείο και σε αυτό το στάδιο δεν υπάρχει τίποτα. Όμως η πρόθεσή μας είναι καθαρή. Ότι θέλουμε να διαβουλευτούμε με την κυρία Θεοχάρους είναι η μόνη θεωρούμε περίπτωση συνεννόησης και συνεργασίας και θα εξαρτηθεί φυσικά από πολλά άλλα που θα εγγυάσουν. Έτσι, για αρχή είναι σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχει μια θετική όσον αφορά θετική αντιμετώπιση του κινήματος Αλληλεγγύη που μπορεί να οδηγήσει και σε μια συνεργασία. Ναι, διότι θεωρούμε ότι έχει πλεονεκτήματα έναντι των υφιστομένων κομμάτων, είναι η καθαρότητα, είναι ένα νέο κίνημα που πρέπει να πιστωθεί με την δυνατότητα να μην μπει σε παλαιοκομματικές προσεγγίσεις, κάτι το οποίο εμείς ως Ευρωπαϊκό Κόμμα το αποφύγαμε επιμελώς. Είναι τα θέματα της απόδοσης δικαιοσύνης, τα θέματα της φόγκους, τα θέματα της τιμωρίας των ενόχων, τα οποία θεωρώ ότι δεν μας ικανοποιεί η προσέγγιση των υφιστάμενων κομμάτων και μπορεί να μας ενώσουν με συνεργασία σε ένα νέο κίνημα. Είναι πολλά ζητήματα που αφορούν τα θέματα της ανάπτυξης, γιατί εμείς θεωρούμε ότι η ανάπτυξη περνά μέσα από δύο πράγματα. Πρώτον, την απόδοση δικαιοσύνης και την τιμωρία των ενόχων και δεύτερον, την μεταρρύθμιση, τη σοβαρή μεταρρύθμιση του κράτους. Αν δεν γίνουν αυτά τα δύο, δεν μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη και να καταπολεμήσουμε την ανεργία και θεωρώ ότι το πρώτο ιδιαίτερα, αλλά και το δεύτερο, έχει σχέση με μια πολιτική θέση η οποία θεωρώ ότι πρέπει να μετατραπεί σε κομματική σύγκρουση και διάλογο, μια αντιλευρύτερη της σύγκρουσης, θα γίνει μια παράταξη εναντίον των προνομιούχων, των καλοπερασάκηδων, αυτών οι οποίοι κλέβουν το σύστημα και σε αυτόν θεωρώ ότι αυτό το σύστημα το προστατεύουν εν πολλής τα παλαιά κόμματα. Το είδαμε σε πολλές φάσεις. Μάλιστα. Και χρειάζεται ένα καινούριο ξεκίνημα για να μπορέσουμε να αναστηλωθεί αυτός ο τόπος, η οικονομία του, να δούμε λίγο τον κόσμο που υποφέρει. Φτάνει να φοβεύουμε αυτούς που περνούν καλά με τον ένα ή άλλον τρόπο και θέλουν να περνούν καλύτερα. Κύριε Πρόεδρε, θα είμαστε εδώ για να τα λέμε αυτά τα θέματα και μακάρι να βρεθείτε, να τα βρείτε και να κοιτάξετε. Σε αυτή τη βάση. Έτσι, αυτή τη βάση που σας εξήγησα, αν θα τα βρούμε. Ωραία. Νομίζω ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα. Αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.